Καλησπέρα. Ένα παιχνίδι που το κυνηγήσαμε μέχρι το τέλος. Προσπαθήσαμε πάρα πολύ, κάναμε πάρα πολλές ευκαιρίες. Δυστυχώς δεν ήμασταν αποτελεσματικοί στην τελική προσπάθεια. Κάποια ατομικά λάθη στην αμυνά μας κόστησαν κάποιες ευκαιρίες της Βέρειας που θα μπορούσε και αυτή να είχε βάλει ένα γκολ. Το δικαιούται. Είμαστε υποχρεωμένοι να πάρουμε τις ανάσες αυτές τις μέρες των εορτών και να δουλέψουμε ώστε να βελτιώσουμε τα θέματα στα οποία χρειάζονται περαιτέρω βελτίωση. Να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο καλές γιορτές, υγεία πάνω απ' όλα και ελπίζω και εύχομαι η κοινωνία μας να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες που περνάει. Σαφώς όταν μπαίνεις στους 3 βαθμούς στην έδρα σου, μπορείς να μιλήσεις για αποτυχία, αλλά εμείς οι επαγγελματίες του χώρου του ποδοσφαίρου πρέπει να βλέπουμε τι ακριβώς φταίει και να το διορθώνουμε, να προσπαθούμε να το δουλεύουμε. Και εγώ και τα παιδιά δεν είμαστε ευχαριστημένοι από αρκετά αποτελέσματα που έχουν έρθει, όμως έχουμε όλη τη διάθεση να δουλέψουμε και να κάνουμε την ομάδα καλύτερη ώστε να παίρνει τα αποτελέσματα. Εγώ θα βάζα σαν τίτλο «Δυστοχία». Όχι, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι. Τα αφεντικά ήρθαν χθες και σήμερα και δεν έχουμε ακόμα συζητήσει κάτι. Κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχουν 1-2 θέσεις στις οποίες θα θέλαμε μια προσθήκη ποιοτική. Αλλά είναι πολύ δύσκολο μεσούς τη σεζόν αυτή την περίοδο να βρεις κάτι που να είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό σε ό,τι αφορά τους παίκτες που έχουμε. Τώρα, σχετικά με παίκτες που είναι να φύγουν, εγώ δεν έχω κανένα παράπονο από κανέναν παίκτη. Τα παιδιά όλα δουλεύουν, απλά πρέπει να κάνω τις επιλογές μου που είναι περιορισμένες, 11 να παίξουν και 3 να μπουν αλλαγή. Δεν έχω κάνει κάποια συζήτηση με τη διοίκηση σχετικά με αυτό το θέμα. Εγώ θα αποδοκίμαζα αν έβλεπα έλλειψη προσπάθειας. Τα παιδιά μας προσπάθησαν μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο τόσο πολύ που δεν πιστεύω ότι δικαιούνται τις αποδοκιμασίες. Θα θέλαμε καταρχάς να μας πει πώς αισθάνεται που αντίθεται MVP της αναμέτρησης. Λέω στους περιοδείς σας στην Τρίπολη, κρέν και έρες el mejor jugador del partido, ¿cómo sientes? Dar las gracias por el premio, pero bueno, triste porque no pudimos conseguir los 3 puntos, que era lo que realmente importaba. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το βραβείο, όμως δεν καταφέραμε να πάρουμε τους 3 βαθμούς στο σημερινό παιχνίδι. Μας τώρα έχει μείνει στην ισοπαλία στα 2 τελευταία παιχνίδια. Πού οφείλεται αυτό και βέβαια πώς θα είναι και η συνέχεια στο φετινό πρωτάθλημα μετά πλέον της EOTF. Dos partidos empatados. Hoy y en qué pasa y en Aris, ¿cómo crees estará la continuación para Asteras en el futuro? Bueno, creo que queríamos ganar los partidos, que el equipo está trabajando bien y que seguiremos trabajando para que sumemos más puntos y estemos más cerca del objetivo. Bueno, η ομάδα όντως είχε 2 ισόπαλα αποτελέσματα, αλλά η ομάδα ήθελε να τα κερδίσει. Θα συνεχίσει να δουλεύει σκληρά και θα συνεχίσει να δουλεύει σκληρά για να πάρει στη συνέχεια τους βαθμούς που χάθηκαν. Συμπληρώσαμε το πρώτο μισό του πρωταθλήματος. Τι κρατάμε, ποια είναι τα θετικά στοιχεία και ποια είναι τα αρνητικά. La Liga es antes 17 partidos. ¿Cómo crees son los los mejores para Asteras? Bueno, queremos que los mejores estén por venir, que el equipo está jugando bien, estamos arriba, pero bueno, tenemos que, como he dicho, seguir trabajando, que hemos hecho grandes partidos, pero no hay que quedarnos en eso, sino usarlos para trabajar y jugar mejor si es posible. Η ομάδα είναι πάνω στη βαθμολογία. Αυτό που λέει είναι ότι η ομάδα πρέπει να, για να μείνει εκεί, πρέπει να συνεχίσει να δουλεύει. Ευχαριστούμε πολύ. Muchas gracias. Πολλά.